Αυτή την Πέμπτη, λοιπόν, ξεκινάμε ένα νέο τμήμα, ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Την ιστορία τη μαθαίνουμε για να μάθουμε ποιοι είμαστε, γιατί όπως υπάρχει το φυσικό DNA, να ξέρετε ότι υπάρχει και το πνευματικό DNA. Και είμαστε συνδεδεμένοι ουσιαστικά με κάποιους λόρους, με αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι με αυτή την ιδέα που λέγεται Ελλάς. Η Ελλάς, ο φωτεινός λίθος, δεν είναι απλά ένα έθνος. Είναι μια πραγματική ιδέα, μια ξεχωριστή ιδέα. Αυτή η ιδέα γέννησε τον πολιτισμό στην ανθρωπότητα. Και αν σήμερα ο δυτικός πολιτισμός, για ό,τι μάλλον ο δυτικός πολιτισμός σήμερα έχει να υπερηφανεύεται, ουσιαστικά γεννήθηκε στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν θα γίνουν στην Πέμπτη. Θα ξεκινήσουμε την Πέμπτη λοιπόν για αρκετές εβδομάδες. Θα πάρουμε από το Α μέχρι το Ω όλη την ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Θα βασιστούμε σε πολλά κείμενα, αλλά κυρίως στο συγγραφικό έργο του Σαράντου Καργάκου. Ο σκοπός μας ήταν αυτό το αφιέρωμα που θα κάνει η σχολή μας φέτος, να το έκανε ο ίδιος, αλλά η μοίρα είχε άλλη άποψη. Δεν έχει όμως αυτό τόση σημασία, γιατί μέσα από τα έργα που άφησε είμαστε σε θέση να αναπαραστήσουμε όλο το σκηνικό της Ελληνικής Επανάστασης με πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική ακρίβεια αλλά και με γλαφυρότητα. Δεν θα πούμε μόνο τα βιβλία από τα βιβλία του Καργάκου, έχουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, αλλά κυρίως θα βασιστούμε σε αυτά. Θα εξηγήσουμε στο πρώτο μάθημα λοιπόν. Τα πρώτα μαθήματα θα έχουν να κάνουν με το τι γινόταν επί τουρκοκρατίας. Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο οι Έλληνες κάνουν συνέχεια. Κάθε χρόνο γινόταν κάποιο κίνημα επανάστασης μέχρι να έρθει η ώρα της μεγάλης επανάστασης. Θα εξηγήσουμε τους πνευματικούς παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιβίωση του ελληνικού έθνους μέσα στην τουρκοκρατία. Θα μελετήσουμε το κεφάλαιο «Κλέφτες Αρματολή». Θα πούμε για τον Αλή Πασά. Στο δεύτερο μάθημα θα μιλήσουμε για τη Φιλική Εταιρεία και το πώς οργανώθηκε αυτή η ιδέα, η τρελή ιδέα της Επανάστασης. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Και σιγά σιγά θα εξηγήσουμε μέσα από τις παρουσιάσεις των μεγάλων πρωταγωνιστών, δηλαδή κάθε μάθημα θα έχει τον τίτλο «Μεγάλο πρωταγωνιστή», έτσι θα το πάμε. Δεν θα είναι τόσο ακριβώς αυστηρά χρονολογικό, αλλά σε κάθε μάθημα θα μιλάμε για την ζωή και τη ζωή και τα έργα ενός επαναστάτου. Θα πάμε για τον Παπαφλέσσα, θα πάμε για τον Θανασιάκο, για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, για τον Μαντού Παυρογένους, για την Ποπουλίνα, για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τη μεγαλύτερη στρατιωτική ιδιοφυΐα της Ευρώπης εκείνη την περίοδο, και θα το αποδείξουμε και αυτό. Θα πούμε ουσιαστικά όλη την Ελληνική Επανάσταση μέσα από τη ζωή των πρωταγωνιστών. Είναι ένα σημαντικό αφιέρωμα που μόνο η ελληνική αγωγή μπορεί να κάνει. Μόνο η ελληνική αγωγή, με την έννοια ότι αυτά που θα δείτε από τις επίσημες επιτροπές σίγουρα θα χάνουν σε πολλά σημεία. Εμείς θα τα πούμε όλα. Και τα συν και τα πλην. Με σκοπό να συνθέσουμε μια σειρά μαθημάτων η οποία μπορείτε να την μελετάτε για πάντα, να την διαβάζετε, να την ακούτε, να την δείχνετε στα παιδιά σας. Θα είναι έτσι φτιαγμένο, θα είναι έτσι ωραίο, θα είναι γλαφυρό στην παρακολούθηση και θα δείτε το πόσα πολλά πράγματα μπορεί κάποιος να κερδίσει μελετώντας την ιστορία της πατρίδος του. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε ο μόνος λαός στον πλανήτη που μπορεί να υπερηφανευτεί ότι έχει την σημαντικότερη και την πιο δοξασμένη ιστορία που έγινε ποτέ. Μια ιστορία που ξεκινάει πολλές χιλιάδες χρόνια ουσιαστικά πριν από τη γέννηση του Χριστού και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγραφε συνεχώς μεγάλες στιγμές δόξης. Μια χρυσή σελίδα
αυτής της ιστορίας είναι και η Επανάσταση του 1821, όπου όπως ξέρετε φέτος είναι η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξή της. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν συντονιστείτε στην ελληνική αγωγή. Το πρώτο μάθημα θα είναι δωρεάν. Σας συμβουλεύω, σας συνιστώ και θέλω να το παρακολουθήσετε όλοι. Δεν θα αφήσω κανένα ερώτημα αναπάντητο. Όσο δύσκολο και να φαίνεται, όσο απλό ή σύνθετο μπορεί να ακουστεί, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 στην ελληνική αγωγή, το 2021, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, θα αναβιώσουν οι μεγάλοι ήρωες. Οι μεγάλοι ήρωες του ελληνικού έθνους. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, 6 με 7.30, 6 με 8, με 8 παρά, στην ελληνική αγωγή, η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με τον Λεωνίδα Γεωργιάδη. Θα τα πούμε τότε. Γεια σας.